Είμαστε γραμμή τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών, και επιτέλους θα σας δώσουμε απάντηση για το τι θα γίνει τελικά με τα προνοιακά επιδόματα. Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Κουτοκόη, καλημέρα κύριε Ρογκάκο και καλημέρα στους τηλεθεατές. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Ναι. Για πείτε μας, τελικά με τα προνοιακά δίνονται από Δευτέρα, κύριε Υπουργέ. Να σας πω. Πρώτος και πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι να τα δίνουμε όσο μπορούσαμε πιο γρήγορα, γιατί όπως ξέρετε στη σημερινή οικονομική δυσπαγία τα προνοιακά επιδόματα αποτελούν μια ασπίδα κοινωνικής προστασίας για ευαίσθητες ομάδες. Έπρεπε ήδη να είχαν καταβληθεί. Στις 20 Ιουλίου, έτσι δεν είναι, κυρία Αθανασίου? Μπορείστε. Στις 20 Ιουλίου δεν έπρεπε να έχουν καταβληθεί. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί όπως ξέρετε πρέπει να τα καταβάλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα χρήματα, να γίνει η εκταμείευση. Οφείλουμε τα επιδόματα πρόνοιας του Μαΐου και Ιουνίου και ευελπιστούμε ότι μέχρι τις 6 Αυγούστου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, να καταβληθούν. Για πόσα λεφτά μιλάμε, κύριε Υπουργέ? Συνολικά τα καθυστερούμενα. Περίπου είναι 80 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθυστερούμενα όλα, κύριε Υπουργέ? Όχι, θα καταβάλουμε του Μαΐου-Ιουνίου. Μαΐου και του Ιουνίου. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε την εκταμείευση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η λίστα των ονομάτων των δικαιούχων την καθορίζουν τη λίστα τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας και τα καταβάλλουν στους δικαιούχους οι Δήμοι. Πιστεύω αυτές τις μέρες να επιτυχηθούν οι διαδικασίες. Είχαμε μεγάλη καθυστέρηση και στο προηγούμενο δίμηνο. Βέβαια δεν ήσασταν εσείς σε αυτή τη θέση, αλλά είναι λογικό ο κόσμος να ανησυχεί. Βεβαίως, γιατί η προηγούμενη καθυστέρηση ήταν περίπου 1 με 1,5 μήνα και αναρωτιόντουσαν όλοι, και ορθώς και εμείς, εάν υπήρχαν τα χρήματα ή όχι. Δηλαδή είναι πολλοί εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει και θέμα ρευστότητας και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις. Μας διαβεβαιώνεται ότι υπάρχουν τα χρήματα και θα καταβληθούν? Ναι, κύριε Κουτροκόη, η διαβεβαίωση που έχουμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ότι θα καταβληθούν τα χρήματα. Υπάρχει πράγματι καθυστέρηση, είναι αληθές αυτό που λέτε. Και περιμένουμε τώρα το λεγόμενο 12ο του Αυγούστου για να καταβάλουμε τα επιδόματα του Μαΐου και του Ιουνίου. Η καθυστέρηση οφείλεται σε ότι πράγματα, όπως παρακολουθείτε κι εσείς, πρέπει να γίνουν διάφορες περικοπές. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει το πρόβλημα αυτό του περιορισμού τώρα των χρημάτων. Πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών έχει πολλά προβλήματα, όμως, κύριε Υπουργέ. Αποφασισμένη είναι η κυβέρνηση και με εντολή του Πρωθυπουργού τα προνοιακά επιδόματα να προηγηθούν.